Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. All About Harrison Ayres, το Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 6.30 περίπου. Με όλη την επικαιρότητα φυσικά. Με όλα όσα πρέπει να σας πληροφορήσουμε. Να σας κρατήσουμε συντροφιά τώρα που μένετε στο σπίτι. Να προσπαθήσουμε να σας δώσουμε ό,τι υπάρχει από την αθλητική επικαιρότητα, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι. Αν και θεωρώ ότι αγωνιστικά δεν υπάρχει τίποτα, όχι θεωρώ, είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει τίποτα. Το θέμα είναι τι μπορούμε να μεταφέρουμε από όλα τα υπόλοιπα, από τα γύρω-γύρω. Στον Άρη είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αρκετά γύρω-γύρω, τα οποία όμως αναγκαστικά δεν έχουν την ίδια κινητικότητα που θα μπορούσαν να έχουν σε περίπτωση που βεβαίως είχαμε αγωνιστική δράση και γενικότερα είχαμε κινήσεις σε όλα τα επίπεδα, είτε τα μεταγραφικά, είτε στο θέμα της FIFA, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Στο οτιδήποτε άλλο ειδικός βέβαια είναι ο Νίκος, πάντα. Νίκο, τι γίνεται? Γεια σου Χρήσανθε. Ρε φίλε, πολύ δυνατά είσαι. Καμπανάτος είσαι. Τι να χαμηλώσουμε? Χαμήλωσε λίγο, ναι, είσαι πάρα πολύ δυνατά. Εγώ πώς θα χαμηλώσω, από εδώ τώρα είναι ένα θέμα, αυτό πρέπει να το δούμε. Ναι, όχι, εγώ να χαμηλώσω. Να σε ακούω πιο τέτοιο. Να χαμηλώσεις εσύ ενδεχομένως. Ναι, ναι, είσαι πάρα πολύ δυνατά. Να σε κατεβάσει λίγο ο φίλος μου κι όσοι εκεί πέρα. Ωραία ακούγες όμως. Καμπάνα, λες και είσαι δίπλα. Μπράβο Νίκο. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Σε ποια θέματα είναι ειδικός εγώ? Τι? Καλά, είστε τίποτα. Τέλεια ακούγεστε. Γεια σας κύριε Δευτερά. Τέλεια ακούγεστε. Γεια σας γλυκά. Ακούγεστε τέλεια. Επιτέλους. Γιώργο, μια που είσαι κύριε φίλε, δεν κάνεις το όλα μπαουτάρις να φύγω εγώ που έχω μια δουλειά εδώ να κουρέψω τον καζόν. Και εγώ τώρα έχω μια δουλειά. Περίμενε. Θα φύγεις στις 6 για να κουρέψεις τον καζόν? Όχι. Έχουμε δουλειά με τον κύριο Ζαγόρα, ξέρει ο Γιώργος. Δουλειά του ραδιοφώνου. Τέλεια ακούγεσαι, τέλεια. Ωραία. Θα χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και τέτοια τώρα. Δεν πρέπει. Πάνω από 10 άτομα δεν μπορούμε τώρα. Δεν γίνεται. Καθίζει σπίτια σας. Ναι, όχι, δεν την κάνουμε τη δουλειά. Εξ αποστάσεως θα την κάνουμε. Λοιπόν. Τηλεδιάσκεψη στο Λίμπερο. Ακριβώς. Λοιπόν, στις 6 έτσι κι αλλιώς έχουμε το καθιερωμένο ραντεβού με τον κύριο Σιόδρα για να μας ενημερώσει για όλα τα δεδομένα. Σήμερα είχαμε και το μεσημέρι ραντεβού, αφού όπως βλέπεις προγραμματίζω όλες τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης σε ώρες που έχω εκπομπή. Δηλαδή, διάγγελμα πρωθυπουργού στις 5, Σιόδρας στις 6. Ανακοίνωση μέτρων για την οικονομία στις 12. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα, φίλε, ρυθμίζονται με βάση τις εκπομπές που κάνω στο Λίμπερο. Έτσι δρομολογούνται τα πάντα. Σκανδαλώδες. Τι έχει όμως, ο Άρης τι έχει, Νίκο? Έχουμε καμιά εξέλιξη, τίποτα με τη FIFA, καμιά απόφαση, τίποτα έβγαλες? Δεν έχουμε κάτι νεότερο ακόμα. Ναι, ούτε θα έχουμε, ξέρεις. Διάφορες μέρες ηρεμίας. Εντάξει, κοίτα, είναι φυσιολογικό με όλα αυτά τα οποία γίνονται, ενδεχομένως να πάει πίσω και αυτό το κομμάτι, εντάξει. Ναι. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μένουμε ακόμα σε αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Γραμμένος πριν 2 ημέρες στον Κυριάκο Θωμαίδη, ότι ο Άρης πιστεύει ότι θα δικαιωθεί. Και μάλιστα με στόμφο, εγώ το λέω ακόμα και το συζητάω ακόμα 2 ημέρες μετά, ο Άρης δεν πρέπει να πληρώσει. Είναι κάτι που εγώ δεν περιμένω να ακούσω. Να σου πω την αλήθεια. Έτσι είναι, όντως βέβαια. Απλά δεν περίμενα να υποθεί με τέτοια θέρμη από τον ισχυρό άνδρα της ελληνικής ποδοσφαιρικής. Κοίταξε, το ξέρει και αυτός, και βέβαια και όποιος λάθος χειρισμός, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε λάθος χειρισμό από την ΠΑΕΑΡΙΣ, ποιο τι εννοώ λάθος χειρισμό, ότι δεν απάντησε στις αρχικές ειδοποιήσεις για το συστόν, τον Ούμπιντες κτλ. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που ήρθαν και δεν απάντησε, ήταν η 15η. Δεν είχε απαντήσει για τις υπόλοιπες 14 χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί αυτό ήταν και η οδηγία της ΕΠΟ. Ότι παιδιά, μην ασχολείστε, αυτά είναι για την προηγούμενη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Από ό,τι φάνηκε όμως, η αλλαγή πλεύσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δημιουργεί αυτό το ζήτημα τώρα για τον Άρη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ξέρουμε και να διαχωρίσουμε ότι οι περιπτώσεις αυτές που έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις είναι τελείως διαφορετικές από κάποιες άλλες περιπτώσεις που ακολούθησαν και ήρθαν. Και από ό,τι φαίνεται είναι και αυτές που είναι οι τελευταίες για τον Άρη. Δηλαδή όλοι λένε τι θα γίνει, πόσες είναι οι υποθέσεις. Εκεί υπάρχει μια σύγκριση, ξέρεις. Πετάγεται και ο Παναγόπουλος δεξιά-αριστερά. Παράδειγμα, ένας ξένος ποδοσφαιριστής που λέγεται Σανκαρέ και δεν είχε προσφύγει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, αλλά προσέφυγε στην ΕΠΟ.
άσχετα που είχε δικαιωθεί στην ΕΠΟ οτιδήποτε άλλο και του είχαν επιδικαστεί και κάτι ρήτρες, του χρωστούσε 30 χιλιάρικα και το επιδικάστηκαν 800. Από αυτό δεν κινδυνεύεις. Από αυτούς που θεωρητικά κινδυνεύεις, πέρα από αυτούς που έχουν ήδη δικαιωθεί, είναι ο Έλστνερ, ο Ίμπε, ο Ριόλ και δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας άλλος που τον έχουμε ξεχάσει. Αυτές είναι και οι άλλες υποθέσεις που έχει ο Άρης να αντιμετωπίσει, αλλά αυτές ακόμα είναι σε αρχικό στάδιο και πλέον έχει απαντήσει στις συγκεκριμένες υποθέσεις ότι αφορούν την παλιά ΠΑΕ κτλ. Δεν υπάρχουν κάποιες άλλες προσφυγές από τις οποίες να φοβάται ο Άρης, τουλάχιστον να έχουμε εμείς γνώση για κάποιες τέτοιες. Και επαναλαμβάνω ότι η FIFA την αλλαγή την έχει κάνει σε σχέση με τελεσίδικες αποφάσεις που είχαν ήδη προκύψει και όχι με τελεσίδικες αποφάσεις που θα βγουν από εδώ και στο εξής. Αλλά FIFA είναι, έτσι όπως άλλαξε μια μέρα το σκεπτικό της, γιατί δεν άλλαξε κάποιος κανονισμός ή κάποιος νόμος, μπορεί να το ξανααλλάξει. Θα το δούμε στην πράξη. Ας ελπίσουμε ότι θα ισχύσει αυτό το οποίο είπε ο Καφίλιν Αρμόδιος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και βέβαια το θετικό για τον Άρη, αυτό είναι στο οποίο εγώ ελπίζω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην περίπτωση που καταδικαστεί ο Άρης. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο για εμένα. Ότι θα την πληρώσει και η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, την πληρώσει και ο Κούγιας, θα την πληρώσει και ο Όφη. Οπότε δεν είμαστε μόνοι μας στη συγκεκριμένη νομίζω ότι η ΑΕΚ κατάσταση. Από μόνη της. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ από μόνη της είναι αρκετή σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο για να αλλάξει τα δεδομένα. Γιατί αν ο Άρης έχει ένα ποσό το οποίο είναι σίγουρα διαχειρίσιμο, ακόμα και αν κληθεί να το πληρώσει, ας κάτσει ένας απλός νους και να σκεφτεί τι θα κληθεί να πληρώσει η ΑΕΚ και ο Δημήτρης Μελισανίδης. Έτσι. Μιλάμε τώρα για ποσά τα οποία είναι στο Θεό. Εκείνη. Έτσι είναι. Καλά, εμάς μας απασχολεί βέβαια τι θα γίνει με τον Άρη. Από εκεί και έπειτα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση και αυτή και όλες οι υπόλοιπες όσο περνάει. Υπάρχουν διάφορα θέματα βέβαια που αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα προκύπτουν αυτές τις μέρες. Τελευταίο θέμα το γεγονός ότι αρχίζουν βγαίνουν ονόματα για μεταγραφές. Ο Ανσάρι Φάρντ, ας πούμε, είναι μια περίπτωση, το λέγα και το μεσημέρι, που ξαφνικά εμφανίστηκε σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε αρκετά τέτοια πραγματούδια από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Και τι είμαστε στο σπίτι που είμαστε, ας διαβάσουμε και τα ονόματα, τι έγινε. Έτσι κι αλλιώς τώρα δεν πρόκειται να πάρει κανέναν. Ούτε ο Άρης, ούτε καμία άλλη ομάδα. Ίσα-ίσα αυτό με το οποίο ασχολείται και ο Άρης και όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι με το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την διαμορφωθήσα κατάσταση μετά από τα προβλήματα που αναγκαστικά έχουν όλες οι ομάδες από τη στιγμή που δεν έχουμε παιχνίδια. Θα δούμε πώς θα πάει το όλο θέμα. Ας ελπίσουμε ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε εξέλιξη θετική για τον Άρη. Μάλιστα. Ωραία. Επικαιρότητα τι έχεις? Έχεις τίποτα από επικαιρότητα, από παίκτες εκεί? Κάτι Ιντέγε, είδα ότι έβαλε ο Ιντέγε κάτι περίεργα ποσταρίσματα. Ο Ιντέγε στην ουσία με αυτά που ανεβάζει επιβεβαιώνει τους ανθρώπους του Άρη ότι ακολουθεί το τομικό. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το κάνουν και γι' αυτό κάποιοι ποδοσφαιριστές. Γιατί στον ποδοσφαιριστή δίνεις το πρόγραμμα, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις 100% αν θα το ακολουθήσει ή όχι. Θα φανεί βέβαια μετά όταν θα επιστρέψουν με το καλό στο γήπεδο. Αλλά ο Ιντέγε έτσι αλλιώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει και πάρα πολύ τη γυμναστική και θέλει να προσέχει και το σώμα του γενικότερα. Άρα είσαι σίγουρος ότι θα το ακολουθεί. Αυτό που έχουν οι ποδοσφαιριστές στο μυαλό τους πλέον είναι πώς θα επανέλθουν μετά από αυτό το διάστημα. Εντάξει, και αν πάμε με τη λογική ότι τα play-off θα ξεκινήσουν αρχές Μαΐου, όπως αναφέρει και το σημερινό ρεπορτάζ, τότε θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές να μπουν σε μια διαδικασία προπονήσεων περίπου ένα μήνα πριν. Δηλαδή, ένα μήνα λες πολύ τώρα. 15 μέρες. Όχι, παραπάνω 15 μέρες. Χρήσατε, επειδή ρώτησα, θέλουν σίγουρα να εικοσάμερο. Άσε τι θέλεις. Τι θα γίνει, σου λέω εγώ. Άσε ποιο είναι το ιδανικό. Άλλο, οι προπονητές πάντα λένε, ξέρεις τι λένε, οι προπονητές πάντα λένε το ιδεατό, ναι. Και το καλοκαίρι σου λένε, χρειάζονται 90 μέρες, ξέρω εγώ, παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι. Ή 50 μέρες μέχρι το πρώτο, 30 μέρες μέχρι το πρώτο μάτς και οι εβδομάδες. Άσε το ιδανικό.
το ποιο είναι κτλ. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν μια δεκαπενταριά μέρες για να προετοιμαστούν και θα το δούμε στην πράξη από εκεί και έπειτα. Τους έβγαλες και πρόγραμμα, μια χαρά. Τους έβγαλες και πρόγραμμα, λέω, μια χαρά. Αυτό είναι, ρε φίλε. Θέλουν ένα 20 ημέρα θα το χρειαστούν. Εντάξει. Εντάξει. Το θέμα είναι να δούμε όταν θα ξεκινήσουν τα μάτια, θα γίνουν με κόσμο. Αυτή είναι η ουσία, γιατί και το κύπελο πηγαίνει πλέον μετά από τις αρχές Μαΐου. Νομίζω πήρε και το μάτι μια ημερομηνία. Ο τελικός του κυπέλου θα προγραμματίζεται για τις 27 Ιουνίου, Χρήση, αν θε. Ναι, για να πάρουμε το κύπελο ξανά. Πάνω κάτω εκείνη την περίοδο το είχες πάρει και το 70. 28. 28, να το Χρήση, θα κι άλλο σημάδι. Μάλιστα. Του άρεσε. θα τα δούμε αυτά. Και με το κύπελο τι θα γίνει και με το αν θα υπάρχει κόσμος στα γήπεδα εκείνη την περίοδο και μακάρι να υπάρχει. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω, αν τα μάτσα γίνουν χωρίς κόσμο, ας μην γίνουν καθόλου. Δηλαδή δεν έχει αξία, νομίζω. Δεν έχει την ίδια αξία και την αξία που πρέπει. Το ποδόσφαιρο παίζεται για τον κόσμο και αυτός πρέπει να δίνει το παρόν στο γήπεδο. Και για να έχουμε ωραίες εικόνες και κερκίδες και φυσικά και για οικονομικούς λόγους, διότι και ο Άρης, εντάξει, περιμένει χρήματα από αυτή τη διαδικασία, το play-off και φυσικά από το παιχνίδι, το δεύτερο τελικό που έχει με την ΑΕΚ. Μιλάμε ότι είναι μια περίοδος που όλες οι ομάδες έχουν χασούρα. Εδώ διάβαζα σήμερα η Real Madrid έχει, λέει, καθημερινά χασούρα 100.000 ευρώ. Τώρα μιλάμε για νόμιμα μεγέθη. Οκ. Okay, το καταλαβαίνω. Μπορεί να δώσει μια εβδομάδα στη χασούρα. Τώρα μιλάμε, δηλαδή, χάνει 700 χιλιάρικα την εβδομάδα. Μάλιστα. Από τηλεοπτικά, από εισιτήρια, από ξαναγή στο μουσείο. Εντάξει, εσύ δεν τα έχεις όλα αυτά. Αλλά και εσύ σίγουρα μένεις πολύ πίσω, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, σε αυτό το κομμάτι το οικονομικό. Και θέλοντας και εμείς, επειδή είναι και μέρες που δεν έχουν και πολλά πράγματα, εντάξει, και εσείς, και οι άνθρωποι της ομάδας βασικά πρώτα απ' όλα, και εσείς και εμείς, εντάξει, λίγο πολύ, καταπιανόμαστε λίγο έτσι με την επόμενη μέρα στο βαθμό που μπορούμε και μας επιτρέπεται και μας επιτρέπουν και οι συνθήκες αυτή τη στιγμή που επικρατούν στην ομάδα. Έτσι. Και οι άνθρωποι του Άρη το έχουν λίγο πιο έντονο το καλοκαίρι στο μυαλό τους. Είναι αλήθεια αυτό το διάστημα που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση και όλα παραμένουν στάσιμα. Από πολλές απόψεις και όσον αφορά τα πλάνα τους και για το αγωνιστικό κομμάτι και για το πώς θα δημορφωθεί το ρόστερ, δηλαδή με αστερίσκους βέβαια. Είναι αλήθεια, γιατί εκκρεμούν αρκετά ζητήματα όπως είναι ανανέωση των συμβολέων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Και εκεί που βρισκόμαστε. Εκεί δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική να πούμε εξέλιξη. Θέλουμε τον Μπρούνο Γκάμα. Καλά, το ξέρω. Είναι δεδομένο. Θες τον Γκάμα, θες τον Γκόρχουτ. Υπάρχει έτσι και μια πολύ θετική γνώμη για την παραμονή του Ιντέγια από ό,τι ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν τους θες όλους, εννοείται αυτό. Δεν ξέρω πότε θα είμαστε θέση να μπούμε ανοιχτά, χρήσανδη και σε διαδικασία ονομάτων, να πούμε δηλαδή ποιοι υπολογίζονται και ποιοι δεν υπολογίζονται. Ποιοι δεν υπολογίζονται βασικά. Και δεν θα μείνουν. Δεν υπολογίζονται για ποιο πράγμα. Για την επόμενη χρονιά, χρήσανδη. Έχουμε άλλα 13 μάτς. Δηλαδή, άμα χτυπήσει και πρέπει να μπει αυτό το τάξη. Ο Ντουάρτε. Ορίστε, το αποκάλυψα. Τόσα χρόνια δίπλα σου έχω μάθει ότι σε αυτό το κομμάτι δεν θες να λέμε κουβέντα μέχρι να είναι κάτι τελείως οριστικό. Ξέρεις πόσες κολοτούμπες έχουμε δει, φίλε. Δεν είναι, όχι, εσύ δεν το κάνεις για τις κολοτούμπες μόνο. Εσύ το κάνεις και σωστά το κάνεις. Και εδώ πρέπει να αντιληφθεί λίγο και ο κόσμος που σκέφτονται, ας πούμε, ορισμένοι δημοσιογράφοι, ότι ο Χρήσανδος, επειδή το ζω, ας πούμε, χρόνια με αυτόν, ο Χρήσανδος έχει πάνω απ' όλα, παιδί μου, το καλό της ομάδας, να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες αυτήν την ομάδα, να γραφτεί από κάποτε ένας παίκτης δεν υπολογίζεται. Και αυτό είναι και το σωστό και πρέπει και εμείς να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο προς το συμφέρον της ομάδας. Έτσι. Και να μην βγάλουμε μια λίστα με 4-5 παίκτες που θα πούμε ότι είναι εκτός, αυτό το μόνο εύκολο, να ξέρετε. Ναι, και τι θα γίνει. Και μετά αν αλλάξει, άσε που μπορεί να εκτεθείς και εσύ. Γιατί πολλές φορές. Πέρα από αυτό. Άλλο αποφασίζεις και να σου πω κάτι. Πέρσι, παραδείγματος χάρη, το γνωστό θέμα με τον Βαλεριάνο κτλ. Δεν υπολογίζεται, ψάχνει ομάδα να φύγει, τον έβαλε μετά βασικό. Ναι, κατά ανάγκη τον έβαλε όμως. Μετά γύριζε μπούμερα κατά της ομάδας. Κατά ανάγκη τον έβαλε όμως. Ήταν ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν γύρισε μπούμερα. Εγώ είπα ότι τον έβαλε από συνειδητά. Κατά ανάγκη τον έβαλε. Τον έβαλε όμως. Αλλιώς το πιο πιθανό είναι να έφευγε. Σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Ο Βαλεγάνος και άλλοι παίκτες. Ναι, αλλά έμεινε. Αυτό σου λέω. Αυτό ακριβώς σου λέω. Άσε το πιο πιθανό. Δεν υπάρχει το πιο πιθανό στο ποδόσφαιρο. Όταν είναι να φύγει, να φύγει. Οκ.
Εδώ δες τι γίνεται με το Βέλεθ που έχει συμβόλαιο, ρε φίλε. Που έχει συμβόλαιο και έχει συμφωνήσει να φύγει να πάει κάπου αλλού. Αλήθεια. Εντάξει. Για τον άλλον τον παίχτη τώρα που δεν έχει συμφωνήσει να πάει κάπου αλλού. Και θα υπάρχουν και κάποιοι που θα λένε γιατί δεν το βάζεις, αυτός είναι καλύτερος, όχι το ένα, όχι το άλλο. Να υπάρχουν τέτοια είδους ζητήματα. Μόνο προβλήματα μπορεί να προκαλέσει στην ομάδα αυτό το θέμα. Οκ, δεν υπολογίζεται, πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ποιοι υπολογίζονται και ποιοι δεν υπολογίζονται. Αυτοί που δεν παίζουν καθόλου προφανώς και δεν υπολογίζονται. Προφανώς κάποιοι από αυτούς λέγουν και τα συμβόλαιά τους. Δεν προσφέρεις τίποτα άμα μπει σε μια διαδικασία που να αναδεικνύεις τέτοια ζητήματα. Προσφέρεις μόνο στον κόσμο μια λάθος αίσθηση και παράλληλα υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι πέρα για πέρα αρνητικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα και δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς στον Άρη αυτό γίνεται ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό. Επειδή ο κόσμος είναι και καχύποπτος και είναι φυσιολογικό να είναι καχύποπτος με όλα αυτά που έχει τραβήξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ένα θέμα φεύγει ο τάδε, καταστροφή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπω τώρα για τον Ασαριφάρ, βλέπω σχόλια από κάτω. Έπαιζε στον Ολυμπιακό παλιά. Απαγορεύεται να πάει παίκτη στον Ολυμπιακό. Αυτό όμως ποιος το έχει προκαλέσει? Το έχει προκαλέσει η προπαγάνδα των δίπλα. Και μπαίνει όμως ο Αριανός και συμμετέχει σε αυτή την προπαγάνδα. Είναι σε σημείο που ένας Αριανός ξεφωνίζει τον άλλον, δεν κατανομίζει ότι είναι παοξίσμα με αυτά που λέει ο άλλος. Δηλαδή, του τι λέει, λέει αναπαράγει ακριβώς την προπαγάνδα των δίπλα. Και τον περνάει ο άλλος για παοξί. Και του λέει, sorry αδερφέ, νόμιζα ότι είσαι πάο με αυτά που λες. Αλλάζει όμως το αν είσαι Άρης ή αν είσαι πάο όταν λες το ίδιο πράγμα εναντίον του Άρη? Δεν αλλάζει. Ναι. Ίσα είναι χειρότερο το λέει ο Αριανός. Είναι χειρότερο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που εντάξει, τους βλέπω και κάποιους ξέρω κιόλας που συνειδητά το κάνουν με στόχο να πλήξουν τον Καρυπίδη και, κατ' επέκταση πλήττουν και τον Άρη γιατί πλέον δεν είναι στα μέσα και στα έξω όπως ήταν παλαιότερα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα της ισοστρέφειας του Άρη πάρα πολύ μεγάλο. Απλά το αναφέρω γιατί περιπτώσεις όπως αυτές παικτών που έρχονται και φεύγουν είναι πάντα και διαχρονικά τα θέματα τα οποία απασχολούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μην ξεχνάμε στις περίφημες εκλογές της Λέσχης, αντί να μιλάμε για το πώς θα διοικηθεί η ομάδα, λέγαμε για το και έβγαινε η διοίκηση Αθανασιάδη, πούμε, βγήκε γιατί είπε πιο καλές μεταγραφές από τη διοίκηση Σκόρδα. Σμολάρικ. Πώς? Σμολάρικ. Ο Σμολάρικ, ο οποίος ήρθε στην Καβάλα. Λοιπόν, είχε φέρει όμως τους άλλους, έφερε τον Αμπρέου και τα λοιπά. Έφερε τους τρεις από τους πέντε που είχε πει, νομίζω, είχε φέρει τότε. Ποιοι άλλοι, Πώς? Ποιοι άλλοι ήτανε? Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. τους τρεις, τους πέντε είχε φέρει. Τον Αμπρέου σίγουρα, το θυμάμαι. Ναι. Ποιον είχε πει? Ο Σκόρδας είχε ανακοινώσει σε μια λέσχη το Βλοντάρτσικ και ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Βλοντάρτσικ. Μου λέει ένας από αυτούς που είπε έφερε μόνο τον Αμπρέου. Οι άλλοι δύο ποιοι ήταν που είχε πει, Γιώργο, μου στέλνεις μήνυμα? Κι άλλους είχε πει, τον Σμολάρη τον θυμάμαι και εγώ, καλά έκανε που δεν τον έφερε, όντως. θυμήθηκα, ο ένας ήταν αυτός που, ο Εντού, ο Βραζιλιάνος. Ο Εντού, ρε φίλε, ναι. Ο Εντού, ένας στους πέντε, όχι στους εφτά. Εφτά είχε πει. Όχι ο Εντού. Τα έχω ξεχάσει, παιδιά, συγγνώμη. Ένας στους πέντε. Να με συγχωρέσετε, έχουν περάσει 10 χρόνια. Όντε. Ένα αριστερό μπακ. Το αριστερό μπακ δεν το θυμάμαι. Τον Απρίλιο το θυμάμαι, τον Σμολάρεκ το θυμάμαι, τον Εντού το θυμάμαι, αλλά μου λέει το επόμενο καλοκαίρι ότι ήταν. Αριστερό μπακ είχε πει για αριστερό μπακ, αλλά έφερε τον Αράνο. Ήταν καλύτερος. Αράνο είχε φέρει. Εντάξει. Μια χαρά. Και αυτός ο Ρόμπερτ Φλόρες από τη Ρίβερ τον ακούω πρώτη φορά. Του είχε πει ότι, θα τον φέρει. Όχι, νομίζω. Δεν μου λέει κάτι το όνομα. Δεν μου λέει. Η ουσία είναι ότι όσους και να είπε και όσους και να έφερε τότε, αλλού είναι το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι αντί να μιλάμε, θέλω να δείξω ότι ο κόσμος με αυτό ενθουσιάζεται, με τις μεταγραφές. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει και στην πορεία έκρινε και τον Καρυπίδη, αν θέλεις, με το τι παίχτες έφερε. Δηλαδή εκεί που τον βρίζανε γιατί φεύγει ο Πλατέλας. Είναι πάρα πολύ καλός γιατί έφερε τον Διγκινή. Εκεί που τον βρίζουμε γιατί έγινε η μία αποχώρηση παίκτη, τον αποθεώνουμε γιατί ήρθε η άλλη αποχώρηση παίκτη. Ενώ η άλλη έλευση παίκτη. Ενώ το θέμα για για την κάθε διοίκηση είναι να τη δούμε συνολικά. Μεταγραφές μπορεί να κάνεις, να φέρεις παικταράδες και να τους αφήσεις απλήρωτους.
τι θα έχεις καταφέρει αν γίνει το συγκεκριμένο. Καλώς, και το καλώς, που ήρθε. Καλώς φίλος και συνάδελφος μου λέει. Ναι. Ρομπέρτο Φλόρες, δανεικός από τη Βιγιαρεάλ. Τσάβι Τόρες, β' ομάδα της Μπαρτσελώνα. Αμπρέου και ναι. Φαμπιάνο Λίμα. Και Μεδρινός. Φαμπιάνο Λίμα. Ναι. Ο Φαμπιάν, ο επιθετικός δεν ήταν εκεί. Και εμένα μου το στείλαν τώρα, ναι. Αυτό προφανώς ναι. Το βρήκαν τώρα από κάπου και γραφτεί. Και έφερε τον Αράνο αντί για το αριστερό μπακ, μου λέει ένας άλλος. Και έφερε και το Μεδρινό. Είχε πει και το Μεδρινό. Ο Μεδρινός εκεί για να κοινωθεί. Τέλος πάντων. Μεδρινός. Πολλά έχει πει. Πολλά έχει πει ο φίλος μου Γιάννης κατά καιρούς. Τέλος πάντων, ας μην πάμε και σε αυτή την. Σωστό. Την παρελθοντολογία. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον Άρη αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας, μόνο να ξυπνήσουν μνήμες που δεν είναι και τόσο ευχάριστες. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, ναι. 5.30 πιάσαμε, μαζί μας ο Γιαννόπουλος στην πρώτη ώρα. Να μας πεις λίγο για Μπρούνο Γκάμα, για Κόρχουτ, για Κουέστα, για όλους αυτούς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αν έχουμε κάτι επί της ουσίας. Ωραία. Και τα υπόλοιπα και νομίζω ότι μετά τις 6 θα έχουμε ενδιαφέρον αφού ακούσουμε την ανακοίνωση από τον κύριο Τσιόδα την αρχική την δεκάλεπτη. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα έχουμε και μια κουβέντα με τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Γιατί έχει κάποια ουσιαστικά πράγματα για το πρωτάθλημα μπάσκετ, όπως θα εξελιχθεί. Και δεν έχουν ακουστεί αυτά τα που θα μας πει ο Αντώνης. Είναι σημαντικά, οπότε μείνετε μαζί μας. Πάμε σε break και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Κανονικότατα. All About Aristomer, στο Λίπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τη 6.30. Παρέα με Νίκο Παπαδόπουλο. Έχω την αίσθηση ότι απολαμβάνεις περισσότερο τις εκπομπές με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Γιατί μιλάς πολύ περισσότερο. Όχι, είμαι υποχρεωτικά σε αυτές τις εκπομπές. Δεν έχω δικαιολογία, δεν έχω ραντεβού, αλλά δεν έχω τίποτα να κάνω. Άκου τι λέει. Άκου τι λέει. Άκου τι λέει. Έχεις δίκιο, αύριο και... δεν θα είμαι. Γιατί? Το επιτόπες. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όχι, 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 μη με παρατάς. 5 και 12 δεν έχει ξεκινήσει εκπομπή. Μπορεί και ποτέ. 6 ώρα. Όχι, 5 και 12, 5 και 12. Που κοίταξα το ρολόι και με ένα ζήλο που μπήκε και τα λοιπά. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Δεν έχει ξεκινήσει εκπομπή και, καθυστέρησε να βγει και ο Ζαγόρας. Εντάξει, πάντα ο κύριος διευθυντής παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω. Είναι σαν τις καθυστέρησεις στο Πάο Κάρι, δηλαδή. 7 λεπτά. Λοιπόν. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στα κονσόλα, δεν έχουμε μπροστά μας, στα Messenger τα στέλνετε. Και ναι. Τα διαβάζουμε εννοείται στον αέρα του δικό μου είτε στο Χρύσανθο. Όχι, μπορεί να τα λέει ο Χρήστος, να μας τα μεταφέρει. Σωστό, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Μέσω κολόνας ο οποίος είναι στην κονσόλα. Θέλω λίγο να σχολιάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε και νωρίτερα και υπήρχε και ένα ακόμα σχόλιο το πρωί σε ένα θέμα το οποίο βάλαμε. Όχι κάκο προαίρετο, καλοπροαίρετο. Ένα θεματάκι σχετικό που βάλαμε με τους μικρούς, με τον τρόπο που διαχειρίζεται φέτος ο Άρης γενικότερα τα τμήματα υποδομής και κάποιες καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχει εντοπίσει και το πλάνο το οποίο θα εφαρμοζόταν τον Ιανουάριο, αλλά λόγω του μπάν των μεταγραφών μεταφέρεται για την επόμενη σεζόν να αξιοποιήσει κάποια από αυτά τα παιδιά. Δεν μ' αρέσει και δεν κακίζω σε φίλους του Άρη και ειδικά στον συγκεκριμένο κιόλας που έκανε το σχόλιο στο φίλο του Ζαχάρια. Δεν θα κακίσω εννοείται, απλά το να πούμε ότι και να πάρει ο Άρης την απόφαση να επενδύσει μετά από χρόνια θα πω εγώ ουσιαστικά πάνω σε κάποια δικά του παιδιά, ακόμα περισσότερο γιατί σταδιακά το έχει κάνει την τελευταία διετία με Μπαγκαλιάνη και Μπακούτσι, τώρα θέλει να το προχωρήσει ακόμα πιο ενεργά, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βλέπουμε ως πολύ θετικό. Και να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία και σε έναν τρόπο σκέψη να πούμε «Α, θα πάμε με τους μικρούς, κατάλαβα του χρόνου κτλ». Δεν είπε κανένας ότι ο Άρης θα κατεβάσει του χρόνου μια δεκάδα με επέκτηση K19, αλλά ορθώς οι άνθρωποι της ομάδας θα δώσουν ευκαιρία και έναν πιο ενεργό ρόλο, όχι συμπληρωματικό, πιο ενεργό ρόλο στο ρόστερ, σε παιδιά τα οποία έχουν διακρίνει τους τελευταίους μήνες ότι αξίζουν μιας ευκαιρίας. Και παιδιά τα οποία, αν δεν υπήρχε το μάτι τον περασμένο Ιανουάριο, θα την είχαν πάρει αυτή την ευκαιρία.
Και εγώ προτιμώ σε ορισμένες περιπτώσεις έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή δικό μου με 50-60 χιλιάρικα, να το πω έτσι, παρά έναν ξένο αμφιβόλου αξίας με 170-180 ή και παραπάνω κιόλας που έχουμε δει. Εγώ θα σου πω ότι ο ίδιος άνθρωπος, δεν έχω δει καν ποιος είναι. Ναι. Ο ίδιος άνθρωπος. Ο συγκεκριμένος, επειδή το ξέρω, τον έκανε καλοπροαίρετα. Κάτι που. Όχι, ξαναλέω. Ο ίδιος ακριβώς, δεν έχω δει ποιος είναι. Γι' αυτό το λέω. Αν είχα δει, μπορεί να μην το έλεγα. Ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος, αν γράψεις ότι το βάρος τους παίχτες από το εξωτερικό μπορούν να περιμένουν οι ακαδημίες, έχουμε χρόνο μπροστά μας, θα σου γράψει αν είναι δυνατόν να μην επενδύουμε στις ακαδημίες μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, θα πούν από κάτω και θα σχολιάσουν αρνητικά. Επομένως, Νίκο μου, δεν θα πρέπει να παίρνεις τα σοβαρά τέτοιες τοποθετήσεις το σοβαρά, που πάντα έχουν μια αρνητική προδιάθεση απέναντι στην ομάδα. Εγώ θα σου πω για τις ακαδημίες, μια που το άνοιξες, ότι στις ακαδημίες δεν θα πρέπει να μας ξεγελά η αγωνιστική επιτυχία. Οι ακαδημίες του Άρη είναι σε κατάσταση νηπιακή, είναι σε κατάσταση, ειδικά αν εξαιρέσουμε την ΚΑΠΑ 19, θα χρησιμοποιήσω επιεικώς το ρήμα κακή, είναι σε κατάσταση κακή, χωρίς να υπάρχει από την ΠΑΕ ακόμα ολοκληρωτικός έλεγχος και χωρίς να υπάρχει από την ΠΑΕ ακόμα η επένδυση που πρέπει να υπάρξει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί είναι χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που έχουν απομείνει και δουλεύουν για αυτές. Υπάρχουν αξιότατοι προπονητές που δεν ξέρω το κατά πόσο θα αντέξουν ακόμα και πρέπει ο κύριος Χαρυπίδης και η διοίκηση της ομάδας να επιτρέψει τη νέα σεζόν στον Άγγελο Χαριστέα, που γνωρίζει όσο κανένας άλλος το αντικείμενο, να κάνει τις τομές που πρέπει να κάνει για να βοηθήσει τις ακαδημίες του Άρη να φύγουν από το τέρμα, όχι το αγωνιστικό, γιατί η δουλειά που γίνεται από τους ανθρώπους που βρίσκονται στις ακαδημίες είναι πάρα πολύ καλή, αλλά από το λειτουργικό. Υπάρχουν λειτουργικά ζητήματα τα οποία αποτρέπουν ή μάλλον κάνουν πιο δύσκολη την καθημερινότητα όσων βρίσκονται στις ακαδημίες. Αυτά λοιπόν τα λειτουργικά ζητήματα και τα λειτουργικά θέματα πρέπει να εκλείψουν την επόμενη σεζόν αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε ένα βήμα προς τα πάνω. Και τα προβλήματα έχουν παρατηρηθεί κυρίως βεβαίως μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Καραμαλία πέρσι το καλοκαίρι. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει και παλεύουν. Υπάρχουν προπονητές ικανότατοι. Υπάρχουν και προπονητές που λαμβάνουμε διάφορα μηνύματα για τον τρόπο συμπεριφοράς στα παιδιά κτλ. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω αυτή τη στιγμή, γιατί θα μου πει και όλος ο προπονητής, ναι, αλλά έχω να πληθώ τρεις μήνες και διάφορα τέτοια ζητήματα και θέματα. Εγώ λέω ότι το καλοκαίρι πρέπει να ξεκινήσει από μία βάση τέτοια η όλη υπόθεση, μηδενική, και να προσπαθήσει η ομάδα να επανδρώσει τις ακαδημίες της. Ναι. Αυτό λέω. Γιατί ωραία λέμε παίχτες, ωραία λέμε ο Μπακούτης, ο Μπακαλιάνης, ωραία λέμε η ΚΑΠΑ 19 είναι τρίτη και διάφορα άλλα τέτοια θέματα και ζητήματα, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, χρειάζονται και χρήματα να επενδυθούν, τέτοια ώρα τέτοια λόγια θα μου πει κάποιος τώρα, χρειάζεται και τεχνογνωσία, χρειάζεται και οργάνωση πολύ καλύτερη στις ακαδημίες. Παρόλα αυτά, παρόλο που ο Άρης δεν τα έχει αυτά, παρουσιάζει ένα έργο πολύ καλύτερο αναλογικά με αυτούς που επενδύουν 1 και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια ευρώ στην υπόθεση των ακαδημιών. Σίγουρα, σίγουρα. Και γενικότερα. Ας κοιτάξουμε λοιπόν οι άνθρωποι του Άρη να ξεχωρίσουν τη μοίρα από το στάρι, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία στις ακαδημίες και άνθρωποι, επαναλαμβάνω, ικανότατοι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι φαίνεται ότι κάνουν αγκαρία. Ας δουν οι άνθρωποι του Άρη ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί στο πόστο του και ποιος όχι, και να πάρουν αποφάσεις καινοτόμες. Χρειάζεται πάντως μια μεγαλύτερη οργάνωση και μια καλύτερη λειτουργία των ακαδημιών
σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, εννοείται αυτό. Όλα αυτά έχουν τεράστια αλήθεια στα οποία αναφέρεις. Απλά αυτό που λέω εγώ περισσότερο έχει να κάνει με τον τρόπο που έγινε η διαχείριση των ακαδημιών, των ακαδημιών των δημάτων υποδομής, για να είμαστε και σωστοί, και της ΚΑΠΑ 19 από την πρώτη μέρα, διότι η ΚΑΠΑ 19 έρχεται σε μεγάλο βαθμό στο προσκήνιο και μέσα από τη δουλειά που γίνεται, εντάξει, εννοείται μέσα από την παρουσία της στην τρίτη θέση, που βέβαια είναι αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, ότι δεν μου λέει τίποτα το να βγει ΚΑΠΑ 19 τρίτη, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά με ενδιαφέρει ας βγει 8η και ας πάρω πάνω στην πρώτη ομάδα 4 παιδιά, τα οποία μπορεί σταδιακά να γίνουν και δεκαδάτα. Αυτό ναι, πρέπει να είναι ο στόχος του μάτου που δόθηκε πρώτα και μετά. Η ουσία πρέπει να καταλάβουμε για αυτές τις ομάδες είναι αυτή. Η ουσία για την ΚΑΠΑ 19 είναι να βγάλει τον επόμενο Διούδη. Η ουσία για την ΚΑΠΑ 19 είναι να βγάλει τον επόμενο Γιαννιώτα. Αυτή είναι η ουσία. Τον επόμενο Χαριστέα, χρήσατε. Ναι, αν καταφέρει και βγάλει και τον επόμενο Χαριστέα, τότε θα πρέπει να πάρει πρίμο ο προπονητής. Και να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει στις ακαδημίες. Γιατί μετά από ένα διάστημα και αφού συγχωρέθηκε ο αείμνηστος ο Στέφανος Γιώρης, βλέπουμε ότι αγωνιστικά λίγο πολύ έχουμε επιτυχίες. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να στελεχώνουν πλέον τον Άρη. Και να πω και κάτι ακόμα κατά καιρούς. Βλέπω διάφορα αφιερώματα, βλέπω διάφορα πρόμο ποδοσφαιριστών και κυρίως είναι με αυτή την απάτη, γιατί είναι απάτη αυτό που γίνεται με πολλούς σε σχέση με την Ολλανδία. Διάφοροι μάνατζερ πάνε, κολλάνε δίπλα στο γονιό, κοιτάζουν το ένα και το άλλο. Βλέπεις μετά τα βιντεάκια. Δοκιμάστηκε στην Ουτρέχτη, τον είδε ο Άγιαξ, τον βλέπει η Άντερλεχτ κτλ. Και μετά που παίζουν τα παιδιά στο Σμυρναϊκό Βαθλάκ. Πάνω σε αυτό, επειδή είχαν βγει κάτι δημοσιεύματα. Που τους προσεγγίζουν και να μην δώσουν ούτε ένα ευρώ ούτε σε δημοσιογράφο που το παίζει δημοσιογράφος, γιατί ο δημοσιογράφος δεν κάνει τέτοια. Άλλοι είναι που έχουν το πρόμα αυτό του δημοσιογράφου, ιδιαίτερα σε ερασιτεχνικά κτλ. Και λένε δώσε σε μένα και εγώ θα περάσω το παιδί. Ούτε σε δημοσιογράφους, ούτε σε παραγωγούς, ούτε σε μάνατζερ, ούτε ένα ευρώ. Δεν θα κάνει τίποτα το παιδί σας, πραγματικά. Και αν κάποιος μάνατζερ σας ζητάει χρήματα για να βοηθήσει το παιδί σας, πάει να πει ότι το παιδί δεν κάνει, είτε αυτός είναι άσχετος και άχαστος. Το παιδί το οποίο αξίζει, το παιδί το οποίο αξίζει να παίξει μπάλα. Τώρα σε τι επίπεδο εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Αλλά επειδή ακούω πάρα πολλές φορές στους γονιούς να λένε το παιδί μου το έφαγαν τα συμφέροντα κτλ, αυτό που αξίζει να παίξει. Δηλαδή, ο Γιαννιώτας ή ο Διούδης είχαν κάναν τίποτα. Δίναν λεφτά για να παίξουν. Όχι βέβαια. Αξίζανε. Και ακόμα κι αν κάποιος άλλος έκανε, ανταλαβαίνει τέλος πάντων τέτοιο, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Γιαννιώτας έπαιξε στο τέλος. Αυτός έκανε μεταγραφή. Αυτός παίζει μπάλα. Οπότε ούτε ευρώ. Είναι απατεώνες. Όσοι σας ζητάνε λεφτά, και καλά δεν το συζητάω ότι αν ποτέ υπάρξει φαινόμενο εντός του συλλόγου, θα πρέπει να κοινοποιηθεί όχι άμεσα, κατευθείαν. Αν υπάρξει κάτι, ένα τέτοιο φαινόμενο εντός του συλλόγου. Αλλά τώρα λέμε, κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα για τις ακαδημίες. Δεν αναφέρομαι στις ακαδημίες του Άρη, έτσι. Αναφέρομαι γενικότερα σε όλους όσους παίζουν ποδόσφαιρο και έχουν τα παιδάκια τους και κάνουν όνειρα για αύριο μεθαύριο, ούτε στον Άρη, ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε στον Ηρακλή. Αν σας ζητήσουν λεφτά, να ξέρετε ότι κάτι άλλο συμβαίνει και δεν πρόκειται να παίξει ποτέ μπάλα το παιδί. Με λεφτά. Αυτά. Και στον Άρη γενικότερα προσπαθούν να προστατεύσουν, ναι, σωστά το θέτω, να προστατεύσουν, ας πούμε, την ομάδα από περί τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχουν προκύψει προηγούμενους μήνες μία-δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αγωνίζουν στην μεταποδομής και υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα. Και το λέω στο Τερζής, ο οποίος έχει φέτος και για συγκεκριμένους λόγους, έτσι θα λέγαμε, μια γενική εποπτεία πέραν όλων των άλλων στα τμήματα υποδομής, ξεκαθάρισε ότι οτιδήποτε γίνει και προς ελαφρύγει θα ενημερώνομαι εγώ, γιατί μπορεί ο καθένας να πάρει το παιδί του και να φύγει. Ναι. Και γενικότερα ο Άρης προσπαθεί να το... Να πάρει το παιδί του και να φύγει, δεν μπορεί, αν έχει δελτίο. Πώς θα να λειτουργήσει τώρα, δεν ξέρω εγώ με ποιον τρόπο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς η δικασία, αλλά νομίζω ότι αν δώσει ένα ποσό μπορεί να το πάρει και να φύγει. Όχι. Αν θα τμήματα υποδομής. Όχι. Ένα ποσό, τι ποσό.
Εσύ μιλάς για τα τροφεία. Να συμφωνήσει η ομάδα εννοείς. Ναι, δεν μπορεί να φύγει κάποιος, κάνεις λάθος. Να συμφωνήσει η ομάδα και όχι, να φύγει αυτό. Δεν μπορεί να φύγει κανένας. Ναι, το έθεσα εγώ λάθος. Υπάρχει το τέτοιο, αν επιλέξει η ομάδα να μην τον κάνει επαγγελματία, έτσι, τον ποδοσφαιριστή, όταν φτάσει στη διαδοχή και είναι στην ηλικία της, του να επιλέξει να μην τον κάνει επαγγελματία, να μην υπογράψει δηλαδή επαγγελματικό συμβόλαιο, ναι, τότε μπορεί να φύγει. Αλλά δεν μπορεί ένας πες ότι έχεις ένα παικταρά που έχεις έναν στην ΚΑΠΑ 15. Δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει όποτε θέλει μόνος του. Το έθεσα εγώ λάθος. Αν δεν αξιολογηθεί από την πρώτη ομάδα. Πρέπει ο Άρης να συνενέσει, να δώσει το δελτίο. Ναι. Αν δεν αξιολογηθεί από την πρώτη ομάδα. Να φύγει ο καθένας. Το συμπληρώνω. Περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Ναι. Όλα αυτά τα παιδιά. Μπορούν να φύγουν έτσι μόνοι τους. Πρέπει να το δώσει η ομάδα το δελτίο. Γι' αυτό σου λέω το συμπληρώνω και να υπάρξει πρώτα η αξιολόγηση την πρώτη ομάδα, διότι υπάρχουν ας πούμε και περιπτώσεις παιχνών στην ΚΑΠΑ 17, τους οποίους από την πρώτη ομάδα τους καλοβλέπουν και έχουν μπει και όλες τις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Από την πρώτη ομάδα να τους δουν και να τους καλοβλέπουν, επειδή εγώ όμως έχω μια εμπειρία αρκετά μεγάλη σε αυτά τα θέματα, όταν βλέπω συγκεκριμένους παίκτες να προμοτάρονται από site κτλ., εκνευρίζομαι. Και δεν φταίει τίποτα σίγουρα σε αυτές τις ηλικίες. Επειδή ο μπαμπάς έχει δύο δημοσιογράφους φίλους και γράφουμε τέτοιο, άμα ένα γράψουμε και εμείς τους φίλους μας. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Α, γράφω κάθε μέρα για τον Τζαλίκογλου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι είναι αυτό δηλαδή. Τον έξω θα κάνω. Που θα βοηθήσω το παιδί να παίξει καλύτερα. Που πρέπει κιόλας γιατί είναι και παικταράς. Αλλά κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στη λογική. Αν είναι φίλος μου θα τον κάνω όπως κάνανε παλιά. Βάλε 100 λέξεις. Καλός παίκτης. Είναι άλλο να τον βάλεις μια φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο ρε παιδί μου από ένα παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο. Είναι άλλο να γράφεις ότι αυτόν τον θέλει ο Άγιαξ. Και είδα τέτοια και δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά. Και ξέρω και από πού εκπορεύονται. Ακριβώς ξέρω από πού εκπορεύονται. Αλλά τέλος πάντων δεν φταίει τίποτα το παιδί για να το μπλέκουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα με παίχτες που διαβάζαμε θα πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί. Όχι τον θέλει ο ένας, όχι τον θέλει ο άλλος. Ήρθαν στο Σπυρναϊκό τώρα και παίζουν. Μια χαρά. Και στον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου. Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ο Άρης να αλλιεύσει και να αντιληφθεί και να καταλάβει ποια παιδιά έχουν προοπτικές για να παίξουν τη φανέλα του και αύριο μεθαύριο να βγάλει και κάποια χρήματα. Αυτή είναι η ουσία. Μάλιστα. Ωραία. Για το φίλο τον Νίκο που μου λέει η περίπτωση Μπουγαίδη πήγε ΑΕΚ, ο Μπουγαίδης τελείωσε το συμβόλαιό του και πήγε στην ΑΕΚ. Νίκο μου. Είχε συμβόλαιο επαγγελματικό με τον Άρη, ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του το επαγγελματικό, έμεινε ελεύθερος δηλαδή και πήγε στην ΑΕΚ. Δεν είναι περίπτωση παίχτη από την ΚΑΠΑ 19. Ο Μπουγαίδης 16 χρονών αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Άρη, έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο ή τριετές ή τετραετές, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, και όταν έφτασε 19 χρονών τελείωσε το συμβόλαιό του. Ναι, μου λέει ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του Άρη. Ναι, αλλά είτε επαγγελματικό συμβόλαιο. Εδώ μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Μπακαλιάνης, παράδειγμα, και ο Μπακούτσης έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο πλέον. Πες ένα παλικάρι από την ΚΑΠΑ 19 αυτή τη στιγμή. Ο Παρίσης. Ο τερματοφύλακας. Ο Μαρμαρίδης. Ο Σεγγέργης. Ο Μιχα... Μπράβο, αυτοί. Αυτοί δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν το και να φύγουν. Πες τα παιδάκια. Που τους ξέρω κιόλας στην ΚΑΠΑ 15, ο Τανούλης και ο Τσαλίκουγλου. Έτσι λέω, δύο παιδιά που τα ξέρω. Δεν μπορούν να πάρουν το συμβόλαιο να φύγουν αύριο. Να σηκωθεί ο παπάς και να πει: α, σήμερα θα τον πάρω από τον Άρη και τον πάω στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας να το κάνει αυτό. Αυτό λέω. Νομίζω ήμουν κατανοητός. Κατανοητός ήσουνα. Φαντάζομαι ότι με τη βοήθεια και του Χρήστου σε ένα-δύο λεπτάκια θα ακούσουμε και τον κύριο Τσιόδρα που θα ξεκινήσει όπου να είναι. Και μετά θα πάμε στο διάλειμμα. Να με αποδεσμεύσετε εμένα. Να ετοιμαστείτε να βγάλετε και τον κύριο Γκάτζο, γιατί εγώ με τον Αντώνη τα ψηλοσυζήτησα τα θεματάκια τα οποία θέλει να μας μεταφέρει και είναι σημαντικά γιατί έκανε ρεπορτάζ ο Αντώνης για το συνολικό πλαίσιο στην Basket League. Βέβαια βλέπουμε, έτσι. Μάλλον θα έπρεπε να συνεχιστεί η Basket League με όλα αυτά που βλέπω για τον Πανιόνιο. Δηλαδή, εντάξει, αν και εμείς είμαστε ικανοί να πάμε να χάσουμε και τον Πανιόνιο που θα έπαιζε με εμένα. Για σέντερ και τριάρι τον Νίκο, αλλά τέλος πάντων έχει ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο Αντώνης και θα μας το μεταφέρει στο τρίτο στην ουσία
μέρος της, της εκπομπής. Δεν ξέρω αν θέλει ο Χρήστος να βάλει το break. Και περιμένουμε με αγωνία και... πόσα είναι τα κρούσματα. Κάτι ακούω από πίσω το βάθος. Ωραία, ναι, ναι, τον ακούω. Είμαστε ένας άνθρωπος που κατέληξε, είμαστε πέντε, έχουμε φτάσει στον αριθμό μέχρι στιγμής. Και επίσης αυτό, ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουμε και υγειονομικούς και νοσοκομεία και χώρους που μπαίνουν σε καραντίνα γιατί έχουν μολυνθεί. Οι οποίοι μπαίνουν για 7 μέρες τελικά, όπως ανακοίνωσαν και χθες, και γυρνάνε κανονικά με τις μάσκες τους και με όλα αυτά που πρέπει. Λοιπόν, να ευχηθούμε να έχετε κουράγιο, να έχετε δύναμη τον, για να μπορείτε κύριο να κάνετε όλους εμάς. Γιατί σας να ξεκινήσει. Να ακούσουμε τη συνέντευξη που ξεκινάμε. Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσης, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Όπως βλέπετε και παρακολουθείτε από τα μέσα επικοινωνίας, η διασπορά του ιού συνεχίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με περισσότερα από 208.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο και περισσότερους από 8.200 θανάτους. Ανακοινώνουμε σήμερα 31 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Θα μιλήσω αναλυτικά λιγάκι για το τι σημαίνει αυτό το νούμερο παρακάτω. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων έως σήμερα που έχουμε καταγράψει και έχουμε επιβεβαιώσει ανέρχεται σε 418. 64 κρούσματα είναι απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης. 79 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 13 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε σε όλους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας γρήγορη ανάρρωση. Όλοι τους παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι κοντά στα 70 έτη. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 6.000 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 14 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Οι συμβουλές μας προς το γενικό πληθυσμό δεν αλλάζουν. Έλεγχος για ασθενείς που έχουν ήπια συμπτωματολογία και δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου δεν συστήνεται. Επιπλέον, αρνητικός έλεγχος δεν αποκλείει την πιθανότητα να είναι κανείς στην περίοδο επώασης του ιού. Όλοι κινδυνεύουμε από το νέο ιό, αλλά άλλος ο κίνδυνος για τις μικρές ηλικίες, σχεδόν μηδέν, και ιδιαίτερα αυξημένος για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας άνω της ηλικίας των 70, των 80 περισσότερο και των 90 ακόμα περισσότερο. Οι νέοι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να παραμένουν σπίτι τους με ήπια συμπτώματα ίωσης, πάντα βέβαια σε συνεννόηση και στενή παρακολούθηση με το θεράποντα προσωπικό τους γιατρό. Η στρατηγική περιορισμού των συναθρήσεων πρέπει να ξανατονιστεί και πρέπει να ισχύει όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχουμε ξαναπεί πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σαν να είμαστε φορείς του ιού και αυτά που πρέπει να κάνουμε για να περιορίσουμε τον κίνδυνο μετάδοσης στους διπλανούς μας πρέπει να τα κάνουμε με θρησκευτική ευλάβεια. Ένα θετικό ή αρνητικό τεστ δεν αλλάζει τη στρατηγική μας αυτή. Ακούστηκαν πολλά σχετικά με την επάρκεια των τεστ. Θα σας πω εδώ ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα για εργαστηριακό έλεγχο όλων των ατόμων και ιδιαίτερα αυτών που εμπίπτουν στα κριτήρια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Τα κριτήρια αυτά συμβαδίζουν με τη στρατηγική και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων και είναι κυρίως οι άνθρωποι που χρήζουν νοσηλείας λόγω σοβαρής νόσου, οι επαγγελματίες υγείας και οι ομάδες αυξημένου κινδύνου. Οι οδηγίες μας αυτές, το τονίζω, είναι οδηγίες διεθνείς, δεν είναι μόνο δικές μας. Τις τελευταίες μέρες πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός τεστ σε ημερήσια βάση. Φυσικά και επιτρέπεται η πραγματοποίηση τεστ από ιδιωτικούς φορείς. Δύο κινδύνους βλέπω. Σε μια στρατηγική ελέγχου εντός του χώρου ενός ιδιωτικού μικροβιολογικού εργαστηρίου. Πρώτον της μετάδοσης και περαιτέρω διασποράς του ιού, αν τον έχω, καθώς και έκθεση στον ιό, αν δεν τον έχω, και μεταφορά του ιού στο σπίτι μου. Τα ιδιωτικά εργαστήρια πρέπει με αυστηρές προϋποθέσεις να μπορούν να ελέγχουν τους ανθρώπους που πληρούν τα κριτήρια της νόσου και θέλουν να ελεγχθούν. Βέβαια,
Αυτό θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς της νόσου. Μπορεί να είναι ένας ειδικός χώρος διαλογής, στο εργαστήριο, δίκη νοσοκομείου. Μπορεί να είναι εκτός του χώρου του ιδιωτικού εργαστηρίου. Μπορεί να είναι στο σπίτι των ασθενών και μόνο. Δεν θέλουμε οι έλεγχοι αυτοί να λειτουργήσουν σαν ευκαιρία μετάδοσης του ιού σε νέες αιστείες διασποράς του. Και φυσικά, το μήνυμα αυτοαπομόνωσης παραμένει το ίδιο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα αυτά φυσικά και κοινοποιούνται και αποστέλλονται στον ΕΟΔΗ και συνυπολογίζονται στην επιδημιολογική παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης της επιδημίας. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιάς μορφής εσχροκέρδεια σε βάρος του συμπολίτη μας που να έχει σχέση με τον έλεγχο για τον ιό. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι ταυτόχρονα με τον ιό αυτό κυκλοφορούν ένα σωρό άλλοι ιοί του αναπνευστικού για τους οποίους τόσα χρόνια κανείς μας δεν μιλά. Σοβαρά, σε επίπεδο παγκόσμιο, και αυτό δείχνει μια αδυναμία του συστήματος υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, το ξανατονίζω, έχουμε ασχοληθεί με τον ιό της γρίπης μόνο. Ταυτόχρονα όμως κυκλοφορούν τουλάχιστον 6 μεγάλες κατηγορίες άλλων αναπνευστικών ιών. Θα σας πω για τους ιούς παραγρίπης, τουλάχιστον 4 τύποι, τους ανθρώπους μεταπνευμονοϊούς, τουλάχιστον 2 τύποι, τους αδενοϊούς, πάρα πολλοί τύποι, τους ρινοϊούς, τους μποκαϊούς, τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό και τουλάχιστον 4 ποικιλίες κλασικών κορονοϊών που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Οι ως σήμερα γνωστοί κορονοϊοί εκτιμάται πως μολύνουν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων κάθε έτος και αφορούν τουλάχιστον 3-11% των νοσηλιών με πνευμονίες της ΗΠΑ. Η ένταση των μέτρων για το νέο ιό θα βοηθήσει και στην κάλυψη για αυτούς τους ιούς, θα περιορίσει τη διασπορά τους και θα βελτιώσει τη φροντίδα των ασθενών που είναι στα νοσοκομεία τώρα. Να μιλήσω για ένα άλλο θέμα, σχετικά με την εικόνα της πορείας της επιδημίας στην πατρίδα μας. Ακούγονται πολλά από κάποιους έγκριτους συναδέλφους, οι οποίοι αποστέλνουν επιστολές με δραματικές εκκλήσεις στην πολιτική ηγεσία του τόπου, στις οποίες θα μου επιτρέψετε να πω ότι δυστυχώς μιλούν με ανακρίβειες και διαδίδουν fake news σχετικά με τη διασπορά της νόσου, όσον αφορά το γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, πως γίνονται απειροελάχιστα τεστ και πως οδηγούμαστε σε κατάσταση Ιταλίας. Καταλαβαίνω την αγωνία όλων και την προσπάθεια να βοηθήσουν. Θέλει όμως προσοχή να μην περνούν λάθος μηνύματα στον πληθυσμό και να προξενούν μια επιδημία φόβου και πανικού. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι αναφέρουν και παραδείγματα από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για στρατηγικές μαζικού ελέγχου και παραδείγματα από χώρες όπως η Νότια Κορέα. Να κάνω ένα μικρό επιστημονικό διάλειμμα για την Νότια Κορέα, η οποία μετά την επιδημία SARS, του πρώτου ιού SARS, επί 3 χρόνια οι άνθρωποι φορούσαν μάσκες στον δρόμο και η επιδημία φόβου έκανε μεγαλύτερο κακό στη χώρα από τον ίδιο τον ιό. Η Νότια Κορέα έχει μικρότερη γεωγραφική επιφάνεια από την Ελλάδα και 50 εκατομμύρια ανθρώπους πληθυσμό. Ως εκ τούτου, έχει πολύ ψηλότερη πιθανότητα διασποράς του ιού στον πληθυσμό και γι' αυτό κάνουν εξαντλητικές στρατηγικές ελέγχου, που αφορούν 20.000 άτομα την ημέρα, 633 εργαστηριακές δομές για τεστ, ειδικούς χώρους ελέγχου έξω από κάθε κτίριο με θετική περίπτωση, 118 διαφορετικά εργαστήρια και 1.200 επαγγελματίες υγείας να αναλύουν τα αποτελέσματα καθημερινά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο θα ήταν να πραγματοποιηθεί μια τέτοια στρατηγική στην πατρίδα μας. Παραδείγματος χάρη, λέω εγώ, με τέντες έξω από ένα κτίριο, με δημιουργία ακόμα περισσότερου πανικού και εξωπραγματικές καταστάσεις. Πόσα από αυτά τα τεστ στη Νότια Κορέα είναι θετικά? Μόλις 3%. Πόσο θα κρατήσει η στρατηγική τους? Κανείς δεν μας εξασφαλίζει πως η διακοπή της στρατηγικής τους δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της επιδημίας στη χώρα τους και θα πρέπει να εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώσπου και εσώτου υπάρξει εμπορική διάθεση εμβολίου ή κάποιου νέου φαρμάκου. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Κανείς βέβαια δεν μιλά για την παρακολούθηση και καταγραφή προσωπικών δεδομένων και ακατάφορες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δεδομένων λόγω ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης της δραστηριότητας των πολιτών στη Νότια Κορέα.
Δυστυχώς υπάρχουν αρκετές αναφορές γι' αυτό στα διεθνή μέσα ήδη. Η απάντηση σε όλους που ασκούν και θέλουμε να πιστεύουμε πως ασκούν καλόπιστη κριτική είναι πως οι κύριοι στόχοι του εργαστηριακού ελέγχου που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες είναι: ο έλεγχος γίνεται για περιστατικά με αυστηρά κριτήρια που έχουν προταθεί από διεθνείς οργανισμούς στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων και έχουν υιοθετηθεί από τους συναδέλφους μου στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Όσον αφορά το γενικό πληθυσμό, η παρακολούθηση της επιδημίας στη χώρα γίνεται όχι με την καταμέτρηση όλων των περιστατικών, αλλά με δύο ειδικές δειγματοληπτικές διαδικασίες. Η μία είναι εκτεταμένη και περιλαμβάνει όλες τις νοσηλείες στα νοσοκομεία και τα βαριά περιστατικά σε ΜΕΘ, η οποία είναι εξαιρετική διαδικασία Sentinel επιτήρησης της νόσου, και μια ειδική δειγματοληπτική διαδικασία στο γενικό πληθυσμό, που όμως δεν θα εκθέτει σε κίνδυνο τις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Και αυτή η διαδικασία προχωράει και θα είναι πολύ γρήγορα πραγματικότητα. Πρέπει εδώ να πω και κάτι άλλο. Σε όλο τον κόσμο υποκαταγράφεται η εξέλιξη της επιδημίας σημαντικά. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο. Όπως γράφεται και στα διεθνή μέσα τις τελευταίες ημέρες, μόνο στο κρουαζερόπλοιο Diamond Princess είχαμε επακριβή εικόνα του πώς πορεύεται αυτή η επιδημία. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η θνητότητα της επιδημίας εκτιμάται σε μια τάξη μεγέθους που κυμαίνεται από 0,05%, που είναι πολύ χαμηλότερη από αυτήν της εποχικής γρίπης, σε έως και 1%, που είναι υψηλότερη της εποχικής γρίπης, αλλά με αρκετή αβεβαιότητα. Εμείς, πέραν των ανωτέρων που σας είπα, χρησιμοποιούμε και μαθηματικά μοντέλα, που έχουν ως βάση τους τα χαρακτηριστικά του ιού, τα σοβαρά νοσηλευόμενα περιστατικά και τους θανάτους. Σε αυτά τα μοντέλα δουλεύει ειδική ομάδα της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, υπό την κυρία Βάνα Σίψα, από το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής. Η κυρία Σίψα έχει τεράστια εμπειρία στον τομέα αυτό και παγκόσμια αναγνώριση. Η εκτίμηση από την ομάδα της κυρίας Σίψα είναι πως βάσει των έως τώρα δεδομένων έχουμε περίπου 2.000 με 3.000 περιστατικά στον πληθυσμό, αλλά με αρκετή αβεβαιότητα. Όσο περισσότερο καταγράφουμε την επιδημία στη χώρα μας, τόσο καλύτερες εκτιμήσεις θα μπορούμε να κάνουμε για την εξέλιξη της επιδημίας και την πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα. Περιμένουμε φυσικά ακόμα περισσότερα κρούσματα. Και σταδιακά δεν θα μετράμε ένα προς ένα τα κρούσματα, θα περάσουμε σε μια άλλη λογική που θα ανακοινώνονται τα σοβαρά κρούσματα, τα οποία δίνουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα της επιδημίας στη χώρα και αυτά που χρειάζονται νοσηλεία καθώς και την έκβασή τους. Σταδιακά θα γίνεται η πολιτική όλων των χωρών. Προχωρώντας να σας πω ότι η επέκταση του μέτρου των 7 ημερών καραντίνας που γίνεται αυτή τη στιγμή στους υγειονομικούς που έχουν έρθει σε επαφή με ένα περιστατικό επιβεβαιωμένο, επεκτείνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και Εμπειρογνωμόνων σε δημόσιες υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργία του κράτους. Σας θυμίζω εδώ πως πρόσφατα αναρτήθηκε εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση του προσωπικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα της λοίμωξης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Η οδηγία αυτή αφορά στενή επαφή υγειονομικού συναδέλφου που εξετέθησε ασθενή θετικό χωρίς να τηρούνται μέτρα προστασίας από κανέναν από τους δύο. Εκεί συστήνεται απομάκρυνση από την εργασία για 7 ημέρες. Αυτό γίνεται όχι να προστατέψουμε τον εκτεθειμένο γιατρό, αλλά τον νοσοκομιακό χώρο και τυχόν επέκταση της νόσης στο νοσοκομείο. Η πιστή εφαρμογή αυτών των μέτρων προστασίας και η συστηματική συμμόρφωση με τις διαδικασίες για τα μέτρα ατομικής προστασίας παρέχουν προστασία στο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας που έρχεται σε στενή επαφή με ασθενή με τη νέα νόσο. Είναι η μπροστοφυλακή του συστήματος υγείας. Παρά το γεγονός αυτό, δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις μη διαπιστωμένων εκθέσεων και κατά συνέπεια το προσωπικό υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να έχει αυτοπαρακολούθηση και επιτήρηση της υγείας του. Έχουμε περιστατικά σε νοσοκομεία, έχουμε περιστατικά που εξωνοσοκομιακά εκτέθησαν στον ιό και μετά διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο η ύπαρξη του ιού, και αυτά τα περιστατικά τα μελετούμε όλο και περισσότερο και δίνουν αφορμή για ακόμα περισσότερη επαγρύπνηση. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες
με σταδιοποίηση του κινδύνου έκθεσης και τα αντίστοιχα μέτρα, αλλά σε ζωτικές σημασίας μονάδες του νοσοκομείου. Το συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Κάποιος εκτεθειμένος επαγγελματίας υγείας μπορεί να συνεχίσει την εργασία του με απόφαση του Προέδρου και της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου σε συνεννόηση με εμάς, με τον ΕΟΔΗ, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τους ασθενείς. Δεν μπορεί κάποιος, ο οποίος το χρόνο επόασης την πρώτη ή δεύτερη μέρα μετά την έκθεση και πρέπει να κάνει μια στεφανιογραφία σε έναν άρρωστο με έφραγμα, να μην την κάνει. Πρέπει να συνεχιστεί και να μην διακοπεί η λειτουργία αυτών των ζωτικών μονάδων του νοσοκομείου, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Σίγουρα το χειρότερο δυνατό μέτρο θα είναι να κλείνουν οι νοσοκομιακές μας μονάδες. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε πως όσο περισσότερο καθυστερεί η κορύφωση του κύματος στην πατρίδα μας, τόσο περισσότερη ευκαιρία έχει να ετοιμαστεί το σύστημα υγείας και να ευρεθεί κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Είναι αυτό που σας υποσχέθηκα πριν από λίγο και να σας πω κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα του σήμερα. Ερευνητική ομάδα από την Κίνα ανακοίνωσε θεραπευτική χρήση νέου φαρμάκου σε κλινική μελέτη 340 ασθενών στο Γουχάν και στο Σέντζεν, η οποία έδειξε αρνητικοποίηση του ιού εντός 4 ημερών από τη χορήγηση του φαρμάκου. Επίσης, ερευνητική ομάδα της Γαλλίας από ομάδα του διάσημου καθηγητή λοιμώξεων κ. Ραούλτ χρησιμοποίησε σχήμα φαρμάκων που ήδη χρησιμοποιείται σε όλα τα νοσοκομεία, τα ελληνικά νοσοκομεία. Χρήση των φαρμάκων σε 6 μέρες οδήγησε σε αρνητικοποίηση για τον ιό σε 90% των ασθενών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που δεν πήρε το σχήμα. Από την ομάδα ελέγχου το 96% παρέμεινε θετικό για τον ιό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά δεδομένα που μας επιτρέπουν να βλέπουμε το μέλλον με κάποια αισιοδοξία και περιμένουμε να επιβεβαιωθούν και από άλλες μελέτες. Ειδικά για αυτό το θέμα αναμένουμε και ειδικές οδηγίες, ιδιαίτερα για τα σοβαρά περιστατικά, από ειδική ομάδα εργασίας που έχει συστηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό και συνεδριάζει σήμερα υπό την προεδρία του κυρίου Γαργαλιάνου, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσιόδρα. Αρκετά είναι η αλήθεια. Ήταν σίγουρα περισσότερα από αυτά που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες από τον κύριο Τσιόδρα. 418 συνολικά τα κρούσματα στην Ελλάδα, 31 τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον κορονοϊό, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Δεν θα πάμε στο διάλειμμα, θα συνδεθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα με τον Αντώνη Γκάτζιο. Θα κάνουμε το διάλειμμα στο φινάλε στις 18:30. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Αντώνη. Έχει να μας πει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά την επόμενη μέρα στο μπάσκετ γενικότερα και στον Άρελ και γενικότερα στην ελληνική Α1. Κύριε Γκάτζιο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, την καλησπέρα μου και στους ακροατές. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Έγκλειστοι. Έγκλειστοι στην εξωτική Καλαμαριά. Να είμαστε όλοι τουλάχιστον. Δεν άκουσα. Έγκλειστος λέω στην εξωτική Καλαμαριά. Στην εξωτική Καλαμαριά ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Εσύ τηρείς τις εντολές της κυβέρνησης και λίγο θόρυβο δίπλα μας. Γυρνάς. Δεν σ' άκουσα, Αντώνη. Ευτυχώς είμαστε στο κέντρο, λέω, και ακούμε και λίγο θόρυβο δίπλα μας. Μάλιστα. Τόσο καλά. Λοιπόν, υπάρχει και ένα κειμενάκι το οποίο ανέβασες νωρίτερα στο Λαμπαουτάρης, νωρίς το μεσημέρι, περιμένοντας εξελίξεις και ένα πιθανό πρόωρο τέλος της σεζόν, όπως αναφέρεις. Ναι, ναι. Κοίταξε, πιστεύω είναι αρκετά αναλυτικό το ρεπορτάζ. Πιστεύω, τουλάχιστον όσες πληροφορίες έχω συλλέξει μέχρι τώρα, εντάξει, δεν είναι και κάτι. Πάντα είναι μια πιθανότητα το να μην τελειώσει η σεζόν. Πιστεύω απλά αυτή τη στιγμή ότι είναι το πιο πιθανό από ποτέ, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση γενικώς, όχι μόνο στον αθλητισμό και με τον κορονοϊό. Άμα ξεκινήσουμε από το δεδομένο ότι μέχρι τον Μάιο είναι σχεδόν απίθανο να γίνει οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, και αυτό, αν θες τη γνώμη μου, στο καλό σενάριο. Άμα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το δεδομένο, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ είναι το πρώτο υποψήφιο να σταματήσει εδώ που βρίσκεται.
Υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση, γιατί κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί να σταματήσει το μπάσκετ, ας πούμε, και όχι Super League. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Το πρωτάθλημα μπάσκετ βρίσκεται σε μια πολύ κακή οικονομικά κατάσταση. Οι περισσότερες ομάδες, δεν είναι μυστικό ότι αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα και πραγματικά δεν μου έρχεται ένας τρόπος στο μυαλό που θα μπορέσουν οι ΚΑΕ της Α1, οι περισσότερες φυσικά, μιλάω, όχι όλες, να καλέσουν πίσω τους ξένους τους οποίους έχουν δώσει όλοι άδειες σε 40-50 μέρες από τώρα για να συνεχιστεί και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Στον ΕΣΑΚΕ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, απεργάζονται αρκετά σενάρια για το τι θα γίνει. Υπάρχει βούληση να συνεχιστούν οι αγώνες, σαν θέληση το λέω, σαν βούληση να τελειώσει δηλαδή η σεζόν, όμως όλοι καταλαβαίνουν μέρα με τη μέρα ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Βλέπουμε και στις ομάδες το καθημερινό, έστω και φτωχό ρεπορτάζ που υπάρχει, τι συμβαίνει. Άλλες ομάδες έχουν δώσει άδειες στους παίκτες τους εύλογα και έχουν φύγει, με το Νεσάκη να ανακοινώνει ότι τουλάχιστον μέχρι τις 30 του μηνός είναι κατεβασμένα τα ρολά. Άλλοι παίκτες φεύγουν από μόνοι τους, όντας απλήρωτοι. Και σε ένα τέτοιο σκηνικό πιστεύω ότι είναι δύσκολο να συνεχιστεί το πρωτάθλημα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Κανείς βέβαια δεν πρέπει να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, όμως αυτή τη στιγμή σίγουρα πιστεύω ότι οι θύνοντες του ΕΣΑΚΗ και τον ΚΑΕ έχουν περισσότερο στο νου τους στο επόμενο πρωτάθλημα. Τώρα αν τα πράγματα τελειώσουν όπως είναι σήμερα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα αναδειχθεί πρωταθλητής, οι ομάδες που τον ακολουθούν θα πάρουν τις ευρωπαϊκές θέσεις, έτσι κι αλλιώς ζήτημα να υπάρχει μία ακόμα που κάτω από την πρώτη πεντάδα που να θέλει και να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Και με δεδομένο, να μην το πούμε πρόσχημα και ακουστεί κακοπροαίρετο, με δεδομένο ότι δεν θα τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν θα υποβιβαστεί κανείς, και από εκεί και πέρα βέβαια ξεκινούν τα σενάρια για το πόσες ομάδες θα είναι του χρόνου, ποιοι θα ανέβουν, αν θα πέσει κάποιος, και εκεί υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα, σύμφωνα με την κοινή λογική και τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, εφόσον πάμε σε μια τέτοια λύση, σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων δηλαδή, το πιο πιθανό είναι να ανέβει ο Ολυμπιακός εφόσον αλλάξει η διοικητική κατάσταση στην ΕΟΚ. Εφόσον το επιθυμούν φυσικά οι δύο από οι ομάδες που ανεβαίνουν από την Α2, ο Διαγόρας, ο Χαρέλας Τρικούπης από το Μισολόγιο και ο Διαγόρας Δριοπηδέων από το Εγάλεο. Και από εκεί και πέρα θα φανεί αν όλες οι ΚΑΕ που παίρνουν μέρος αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα μπορούν να συνεχίσουν. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ήδη είτε οικονομικά, πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είτε κάποιες άλλες φύσεως προβλήματα που μπορεί να εμποδίσουν τη συμμετοχή τους στη νέα Basket League της επόμενης σεζόν 2020-2021. Άρα μπορεί να πάμε πάλι σε πρωτάθλημα με 14 ομάδες. Άρα μπορεί να πάμε πάλι σε πρωτάθλημα με τον ίδιο αριθμό ομάδων, αν έχουμε μία ιδιαίτερη. Όχι με τον ίδιο, με 16 ομάδες, αν δεν υποβιβαστεί κανείς, εφόσον δεν υποβιβαστεί κανείς. Ή θα ανέβουν δύο ομάδες και δεν θα πέσει κανείς, ή θα ανέβουν τρεις ομάδες και θα πέσει ένας. Αυτό εξαρτάται και από το τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι είναι πιεσμένος κατά κάποιο τρόπο, γιατί έχει ένα θέμα και με το financial της Ευρωλίγκας, που για λίγο καιρό τον μπάναρε φέτος και δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Πρέπει να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα, πιέζεται να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Για κάποιους, τέλος πάντων, είναι κάποια οικονομικά δεδομένα που είναι και λίγο δύσκολο να αναλυθούν αυτή τη στιγμή. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αθήνα, αν ο Ολυμπιακός επιμείνει να παίξει μόνο στην Ευρωλίγκα του χρόνου, δεν θα μπορεί να έχει μεγαλύτερο μπάτζετ των 5 εκατομμυρίων, κάτι που θα του δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα, αλλά και για το μπάτζετ που θα έχει. Χώρια τις πληροφορίες από την Ευρωλίγκα που αναφέρουν ότι μια ομάδα πρέπει να έχει μια παρουσία, έστω και μάλλον δεν μπορεί να λείπει δύο συνεχόμενα χρόνια από την διοργάνωση. Τέλος πάντων, είναι θέμα και του Ολυμπιακού αυτό φυσικά, το τι θα κάνει, όπως και το θέμα αν ομάδες όπως ο Ιωνικός και ο Πανιώνιος μπορούν και θέλουν να αγωνιστούν την επόμενη χρονιά, ή αν αυτοί που ανεβαίνουν, ο Διαγόρας, ο Χαρίλαος Τρικούπης, σκοπεύουν να παίξουν ή θέλουν να δώσουν τη θέση τους σε κάποιον άλλον, αντί ενός τιμήματος φυσικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης επιθυμεί να παίξει στην Α1, έτσι καλύτερα, και φέτος έχει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και παίρνει το πρωτάθλημα περπατώντας. Για το Διαγόρα οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Μάλιστα.
Εντάξει, ο Άρης πάντως είναι προετοιμασμένος σε κάθε ενδεχόμενο. Έχει δώσει λεφτά στους παίχτες. Αυτό ακριβώς, ναι. Στον Άρη πολύ απίθανο σενάριο που θα έχουμε μάτς πάλι, βέβαια. Δεν σ' άκουσα, Νικό, το τελευταίο. Στο πολύ απίθανο σενάριο που θα έχουμε πάλι αγώνες. Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή ήταν και η λογική που πέραν του γεγονότος φυσικά ότι θα έπρεπε και οι παίκτες να πάρουν κάποια λεφτά. Είναι εργαζόμενοι φυσικά, εννοείται αυτό. Άσχετα το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα, μάλλον τώρα η κατάσταση. Πάντως ο Άρης σίγουρα θέλει να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Γι' αυτό πλήρωσε και τους παίκτες του την περασμένη εβδομάδα και τους έδωσε και άδεια φυσικά να πάνε δίπλα στους ανθρώπους τους. Τώρα εφόσον λήξει το θέμα και η άδεια είναι μέχρι τις 24 βασικά του μήνα τώρα, μένει φυσικά να φανεί και τι θα ανακοινώσει και ο ΕΣΑΚΕ, γιατί έχει ανακοινώσει τώρα, μέχρι τώρα μάλλον η επίσημη ανακοίνωσή του αφορά, η επίσημη ενημέρωση ότι μπαίνει λουκέτο στις 30 Μαρτίου. Φυσικά εγώ πιστεύω ότι θα επεκταθεί και από εκεί πέρα. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι με καθημερινά δεδομένα 1 Απριλίου ή 5 Απριλίου θα μπορούν να γίνουν αγώνες. Οπότε από εκεί και πέρα θα παραταθούν και σχετικές άδειες. Ο Άρης θέλει να είναι έτοιμος φυσικά. Όποτε δοθεί το πράσινο φως θα γίνονται και θα ξεκινήσουν κάποιες προπονήσεις. Φυσικά όποτε δοθεί το πράσινο φως εννοώ από... δεν είναι θέμα Άρη. Αυτό είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα κορονοϊού. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα ο κάθε παίκτης έχει πάρει ένα πρόγραμμα για να γυμνάζεται στο σπίτι του, να μείνει σε μια αλφα κατάσταση αναφορικά με το, με το αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα και στον Άρη φυσικά περιμένουν τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια, ας το πούμε, μια τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στις ΚΑΕ και του Προεδρείου του ΕΣΑΚΕ για να αποφασιστεί, τουλάχιστον να διαφανεί, αν όχι να αποφασιστεί, τι μέλη γενέστε σχετικά με το πρωτάθλημα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Γιατί πρέπει, φυσικά και οι ομάδες έχουν λόγο επ' αυτού. Κάποιες μπορεί να πούνε ότι, παιδιά, άμα είναι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα σε 1,5 μήνα, εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε, δεν θα έχουμε παίκτες. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Και από εκεί και πέρα θα ληφθεί και η απόφαση. Πάντως με δεδομένο ότι πάρα πολλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι σταμάτησαν επί τόπου, ήδη έχουν ανακηρυχθεί μάλιστα πρωταθλητές σε κάποια πρωταθλήματα, είπαν δεν θα, εμείς με αυτά τα δεδομένα δεν ξανακάνουμε αγώνες φέτος. Πιστεύω ότι αυτό είναι και το πλέον πιθανό ενδεχόμενο για την Basket League φέτος. Εγώ στον επίλογο της κουβέντας θέλω να κάνω ένα σχόλιο και θέλω και τη δικιά σου γνώμη ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και πάμε σε ένα φινάλε έτσι προώρος το φετινό πρωτάθλημα, είναι μια καλή ευκαιρία πρώτα φυσικά για τον Άρη να δει τι πρέπει να αλλάξει και πώς θα κινηθεί για να μην ζήσουμε του χρόνου αυτό το οποίο ζούμε φέτος, ζούμε πέρυσι, ζήσαμε πρόπερσι, αλλά εγώ θα το πάω και γενικότερα να κάτσει να τα βάλει κάτω το ελληνικό μπάσκετ και να δει πώς μπορεί να κάνει πιο ελκυστικό και πιο κερδοφόρο το προϊόν. Ακριβώς. Και τα δύο είναι σωστά αυτά που ανέφερες. Να ξεκινήσουμε από τον Άρη. Σίγουρα η ομάδα δεν μπορεί να περάσει, ακόμα και να μείνουν όλα όσα έχουν και ο Άρης να παίξει το επόμενο πρωτάθλημα, δεν μπορεί να περάσει άλλη μια τέτοια χρονιά. Αυτό είναι πασφανές. Πρέπει να δρομολογηθούν εξελίξεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να δρομολογηθούν με τον Δημήτρη Γουλιέλμο στο τιμόνι της ομάδας. Υπάρχει η έκκληση του ΑΣΥΓΜΑ για το αίτημα μάλλον για άμεση παραχώρηση των μετοχών, ώστε να δημιουργηθεί μια διάμεση κατάσταση για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες συζητήσεις με κάποιους που μπορεί να ενδιαφέρονται να αναλάβουν την ΚΑΕ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτά, εφόσον μάλιστα ανακοινωθήσει άμεσα ότι το πρωτάθλημα φέτος τελειώνει, όλα αυτά θα δρομολογηθούν πιστεύω άμεσα και αυτά, αν δηλαδή πιστοποιηθεί ότι ο Άρης θα είναι και του χρόνου στην Basket League από τώρα, δηλαδή μιλάμε τώρα για Μάρτιο, άντε έστω και Απρίλιο, σίγουρα θα δρομολογηθούν άμεσα κάποιες εξελίξεις. Από εκεί και πέρα και για το πρωτάθλημα είναι σωστό αυτό που λες, δεν θα αρκεί για το πρωτάθλημα της Α1 μια πιθανή επιστροφή του Ολυμπιακού και να λέμε ότι να έχουμε 16 ομάδες. Είναι μέσα ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Πανιώνης, ξέρω εγώ, εντάξει, έχει μια δυναμική το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να καθίσει πάνω σε αυτό το μπάσκετ, πρέπει να βρει κάποιους τρόπους αφενός για να δυναμώσει, γιατί όταν μιλάμε για 16 ομάδες μιλάμε και για λιγότερα τηλεοπτικά, αναφορικά μιλάμε με τη μοιρασιά πάντα, έτσι. Για να δυναμώσει και το εμπορικό του κομμάτι, δηλαδή την αύξηση των εσόδων, και από την άλλη να αποτρέψει φαινόμενα εκφυλισμού, έτσι όπως αυτά που βλέπουμε φέτος, που υπάρχουν ομάδες που ξαφνικά στα μέσα της σεζόν διαλύονται
Και σίγουρα αυτό συνιστά αλλίωση, καραμπινάτη αλλίωση πρωταθλήματος, όχι απλά αλλίωση. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να κάτσουν να τα βρουν στον ΕΣΑΚΕ. Πέρσι μετά τα σκηνικά που είχαν γίνει με τον Ολυμπιακό είχαν πει ότι θα το κάνουν. Ξεκίνησαν υποτίθεται νωρίς κάποιες επιτροπές για τα θέματα της διαιτησίας και όλα αυτά. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, όσοι είμαστε μέσα στα πράγματα το περιμέναμε αυτό ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν έγινε τίποτα, αποχώρησε ο Ολυμπιακός, το πρωτάθλημα σίγουρα αποδυναμώθηκε, είναι και ιστορικές ομάδες όπως ο Άρης, ο Πανιώνιος, ο ΠΑΟΚ σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, οπότε δεν νομίζω ότι το μπάσκετ το παίρνει να περάσει άλλη μια τέτοια χρονιά, οπότε σίγουρα θα πρέπει οι θύνοντες να τα βάλουν όλα κάτω και να σκεφτούν τι μπορεί να γίνει για να γίνει καλύτερο το προϊόν. Ωραία Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά Νίκο. Και εσύ, καλό απόγευμα και στους ακροατές. Καλό απόγευμα και εσένα. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Πληρέστατο ρεπορτάζ το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο All About Aris, το οποίο ανέβασε, όπου το ανέβασε σήμερα ο Αντώνης νωρίς το μεσημέρι για το τι μέλη γενέστε με την Basket League την επόμενη μέρα και πώς διαχειρίζεται ο Άρης τη φάση στην οποία βρισκόμαστε και βρίσκεται φυσικά και το ελληνικό μπάσκετ. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Μαζί μας ήταν ο Γιαννόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. 2-3-10-7-51-9-33. Το κινητό συνεργείου του Γιαννόπουλου έρχεται για να βάλει μπρος το φορτηγό. Και φυσικά μπορείτε να πάρει το φορτηγό και να το πάτε στο Γιαννόπουλο. 4 χιλιόμετρο Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Κατερίνη. Ο κεντρικό φανάρι πόντου στο Καλοχώρι. Για το καλύτερο σέρβις της αγοράς, στις καλύτερες τιμές. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.